Ο Γιώργο Μαζονάκη έχει βρεθεί τι τελευταίε ημέρε στα φώτα τη δημοσιότητα όχι για κάποιο καλλιτεχνικό λόγο, αλλά μέσα από τη διαρροή για τη δικαστική διαμάχη που έχει ένα πρόσωπο από την οικογένεια του. Πιο αναλυτικά, ο γνωστό τραγουδιστή έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα στο εν λόγω πρόσωπο με σκοπό τη διαφύλαξη τη περιουσία του. Μέσα από το Happy Day μάλιστα την Παρασκευή 24 Μαΐου η Σταματίνα Τσιμτσιλή προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση και όσα γνωρίζει από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζο. Εμείς γνωρίζαμε την υπόθεση αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει μια διαρροή των ποιών εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει μια διαρροή και του ονόματος και των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους πολύ αγαπημένους. Η Βάσο Μαζονάκη ήταν το alter ego του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν πολύ αγαπημένη, ήταν η σκιά του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς φτάσαμε από αυτή την τόσο δεμένη σχέση στα ασφαλιστικά μέτρα, αυτό είναι κάτι που το ξέρουν οι ίδιοι. Δεν θα μείνω στην ουσία της υπόθεσης γιατί αυτή είναι σε εξέλιξη η απόφαση του δικαστηρίου για τα ασφαλιστικά μέτρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο δικηγόρος του Μαζονάκη είναι να μην τροφοδοτήσουν περισσότερο την υπόθεση. Αφού βγήκε το όνομα της Βάσος, ο Γιώργος θέλει να προφυλάξει την οικογένεια του, δεν θέλει να ξεκατηνιαστεί. Θέλει να υπάρξει μια εξοδικαστική υπόθεση, είπε η σταματή να Τσιμστιλή.